yourself to dance. Καλησπέρα, Εύα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ απόψε το βράδυ βγαίνω με τον άντρα μου σε έναν φανταστικό κόσμο, βέβαια, γιατί δεν είμαι παντρεμένη. Έχουμε επέτειο, κλείνουμε 5 χρόνια μαζί. Και έτσι αποφάσισα, για να μην ξεχνιέτε, να βγούμε το βράδυ να πιούμε ένα ποτό. Αν όμως ευγείς με το κομπινεζόν. Όχι, δεν είναι κομπινεζόν, είναι okay. Φόρεμα. Αλλά ήθελα να δείξω με ένα απλό μαύρο φόρεμα πώς μπορούμε να είμαστε ακόμη και μέσα στο γάμο, για τις γυναίκες που είναι παντρεμένες βέβαια, να κρατάνε τη θηλυκότητά τους και τη σεξουαλικότητά τους και να μην ξεχνάνε τον άντρα τους. Έτσι. Αυτά. Ανεβασμένο το ερωτικό ενδιαφέρον στις σχέσεις και στους γάμους. Εντάξει, για να μην φέρνουμε τα ίδια και τα ίδια κόνσεπτ, σκαρφίζω με διάφορα τώρα. Κορίτσια μου, βαθμολογία. Ντέμι. Λοιπόν, δεν μου αρέσει το παπούτσι καθόλου. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει πάνω από το μαύρο αυτό που είναι σαν κομπιναζόν όντως. Αυτό το καφέ, το οποίο τι είναι. Είναι διάφορο. Okay. Είναι φόρεμα και από πάνω έχω βάλει και αυτό το... Okay. Μ' αρέσει πολύ το παλτό σου. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Mm-hmm. Θα μου άρεσε με κάτι άλλο όμως. Και τα σκουλαρίκια σου μ' αρέσουν. Ναι. Τώρα το υπόλοιπο είναι που με χαλάει. Σαν παλτό... Τι σε χαλάει? Το παπούτσι πάρα πολύ και αυτό, και το φόρεμα έτσι που το έχεις βάλει με αυτό το καφέ από πάνω το διάφανο δεν μ' αρέσει. Δεν σου ταιριάζει. Κάτι δεν μου... κατά τα άλλα είσαι πολύ όμορφη ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ. Μαρία. Η μέρα του πρόσωπό σου είναι πολύ ωραίο. Γενικά το κεφάλι σου. Μου αρέσει το φόρεμα που έχεις βάλει με τα χρώματα ουσιαστικά που έχεις παίξει. Το παπούτσι και εμένα δεν με τρελαίνει. Ξέρεις τι δεν μ' αρέσει? Το χρυσό του παπουτσιού που είναι τόσο διαφορετικό χρυσό με τη ζώνη. Που ναι, μεν δεν θέλουμε να είναι σετ, αλλά είναι πολύ ροζ χρυσό το κάτω. Όχι, δεν είναι. Είναι χρυσό, απλά είναι. Έτσι δείχνει από μακριά. Επειδή είναι το πολύ κίτρινη. Παλιό, δεν είναι. Η αγκράφα τη ζώνη. Δεν το αγόρασα τώρα. Και εγώ ναι. δεν πολύ. Δεν με χαλάει πάρα πολύ, αλλά δεν ταιριάζει τόσο πολύ. Αλλά κατά τα άλλα είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ξέρεις, και εγώ με τις φιάπες δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτή ναι. είναι ιδιαίτερη, δεν είναι η κλασική. Είναι ντυμένο το παπούτσι. Και είσαι οπότε... και σεξι και. Κυρία. Μ' αρέσει. Κυρία, ευχαριστώ. Πάμε σε μεσόωρο. 3,5. Ευχαριστώ. Ναντίν. Φάπαμε. Ξέρεις εσύ. Γεια σας. Ξέρετε που δεν ξέρουμε εμείς. Αχ, δεν μπορεί να σας πω. Είναι προσωπικά μας. Τα προσωπικά να τα λέτε σπίτι σας. Δεν θα τα λέτε εδώ μισά και τα λέμε σαν να μην τα λέτε. Εντάξει, για το στυλίστα σου. Όχι, δεν είπαμε για το στυλίστα μου. Τι είπατε? Για τον άντρα σου. Για τον άντρα μου, ναι. Τι δουλειά κάνει ο άντρας? Άρα υπάρχει στυλίστας, το λέω εγώ κάτι εβδομάδες τώρα. Στυλίστας δεν υπάρχει, δεν είπαμε για το στυλίστα μου, είπες. Μιλάμε τα ίδια και τα ίδια κάθε εβδομάδα. Μα λέω για το στυλίστα και λες δεν είπαμε για το στυλίστα μου, έτσι είπες. Κάνω χιούμορ, γιατί εντάξει είναι πια κάθε εβδομάδα είναι αστείο. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα είναι αστείο. Σίγουρα στυλίστας δεν θα με έντυνε έτσι όπως δίνομαι εγώ, 100%. Γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό. Πολύ προσωπικό είναι. Το στυλ μου. Ναι. Ναι. Μένα... Προ στη λίστα εποχή ή μετά στη λίστα εποχή? Γιατί η Ευαμπάση ξεχωρίζει με αλλιώς που σου και μετά αλλιώς σου. Ναι. Δηλαδή ναι. Είναι... Όπως λέτε και... Ναι, αλλιώς είναι... και αλλιώς. Εντάξει, να μιλήσω μπορώ. Μίλα. Επειδή ναι. είναι άδικο αυτό που κάνετε ως προς το πρόσωπό μου. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να λέω κάθε εβδομάδα τα ίδια και τα ίδια και είστε άδικοι και είστε άδικοι. Ναι. Αλλά είναι άδικο αυτό όπως που κάνουμε, ναι, είναι άδικο, διότι όπως και η Χριστίνα, η Φωτεινή, η Έλλη, η Μαρία λέτε ότι... Την πρώτη εβδομάδα είχαν πάει στην Έλλη. Το είπα. Για να μην τις πόλεις. Να μην τις πόλεις. Στην Ιωάννα το είπε χτες. Πες, παιδί μου, πες. Όλοι εσύ, λέμε πες. Ότι έχετε, δε. Ναι, ωραία. Ναι. Όπως και εγώ ξεκίνησα την πρώτη εβδομάδα πολύ μπερδεμένη και το έλεγα και μόνη μου. Εγώ δεν έχω αρνηθεί κάτι που μου έχετε δείξει στο γόλ και έχω πει. Εσύ δεν κράτησε μια εβδομάδα, κράτησε πολύ παραπάνω. Δύο εβδομάδες. Ένα μήνα. Τρεις εβδομάδες. Παραπάνω δεν κράτησε. Γιατί πραγματικά μου λέγανε και οι φίλοι μου.
Κοιτάξτε. Άνοιξε η πόρτα, μπήκε η έβαλε. Α, πήρε τη λίστα, δεν ρίχνει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι κάνω κάτι extravagant για να έχω στη λίστα. Είμαι πολύ. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι extravagant για να έχει κάποιο στη λίστα. Και εγώ έχω στη λίστα. Εγώ πάντως έχω στη λίστρια, την Τζέλα. Καλά κάνετε και έχετε. Αλλά εγώ δεν έχω γιατί δεν χρειάζομαι με το στυλ που θέλω να δείξω. Ναι. Γιατί μπορώ και το κάνω μόνη μου. Πού πας με τον άντρα σου? Λοιπόν, εμείς έχουμε επέτειο. Ναι, τ' άκουσα. Πού πάτε? Στο εστιατόριο να φάμε. Πάμε σε ένα εστιατόριο να φάμε και ναι. Μετά θα πάμε και για ποτό. Ωραία, για βγάλει το πανοφόρι. Γιατί θέλουμε να το γιορτάσουμε λίγο. Είναι λες και βγήκες με την νυχτικιά σου. Ε, όχι. Είναι φόρεμα. Ναι. Σαν νυχτικιά φαίνεται, επειδή έχεις βάλει αυτή τη διαφάνεια την καφέ από πάνω, η οποία είναι απέσια. Και έχεις βάλει και αυτά τα παπούτσια της Φιά απέσιο, τα οποία είναι επίσης απέσια. Ναι. Και φαίνεται πάρα πολύ περίεργο όλο αυτό. Μ' αρέσει το φόρεμα το σαντέν από μέσα μόνο του. Δεν μ' αρέσει με αυτή τη διαφάνεια από πάνω και τη ζώνη. Φαίνεται πάρα πολύ παλιωμοδίτικο. Ναι. Ωραίο είναι το μαντό, όχι αυτά τα ρούχα. Γενικά φαίνεσαι λίγο μεγάλη χωρίς λόγο. Σαν να είσαι πεντραμένη 20 χρόνια και θες λίγο να ξανανιώσεις και βάλεις το κοντό. Έτσι, παντρεμένα. Τι να σου πω, είσαι πολύ περίεργη. Τι λες, εγώ που είμαι 15 με έχεις δει να βγω με τον άντρα μου έξω. Μεγάλη με αυτό το look λίγο δύσκολα, λέτε. Ναι, είσαι σαν μεγάλη που θέλει να δείχνει μικρή. Είναι τραγωδία. Ένα. Ευχαριστώ. Μπέτη μου. Επίσης, όταν ρίχνετε τα μαντό πάνω, όταν τα ρίχνετε, το ρίξιμο ναι. Το γνωστό, αυτό το μαντό έχει 3/4 μανίκι. Έχει, το ναι. Έχεις γυρίσει κιόλας mm-hmm. Και όταν γυρνάς πίσω είναι σαν ένα παιδικό παλτό. Ναι. Άμα γυρίσεις πίσω, γύρνα λίγο πίσω για να σε δείξει η κάμερα. Δείξτε. Σαν να έχεις κάτι τόσα χεράκια είναι. Τόσα είναι τα χεράκια. Μπέρδεψες πολλά πράγματα μαζί και δεν βγήκε ωραίο το αποτέλεσμα, Εύα μου. Εντάξει. Εντάξει. Δεν συμβαίνει πάντα, συμβαίνει να έχουμε και μέρες που δεν μας βγαίνει. 2 για σήμερα. Δηλαδή αυτό το καφέ, η ζώνη και τα παπούτσια ναι. Είναι ό,τι χειρότερο. Το μαντό είναι πάρα πολύ ωραίο, να ξέρεις. Δημήτρη. Και ποια ήταν η εξέλιξη λοιπόν που είπαμε εδώ πέρα? Ρώτησε τι δουλειά κάνει ο άντρας. Μετά, αυτή την... όχι, εγώ θέλω να μάθω για την εξέλιξη. Προς τα πού εξελίσσεται αυτό που κάνεις? Τι εννοείται προς τα πού? Λες ότι έχω κάνει μια μεγάλη εξέλιξη όσον αφορά το στυλ μου. Εγώ έτσι θεωρώ. Προς τα πού? Ποιο είναι το στυλ το οποίο δηλαδή προτείνει σήμερα όσον αφορά την εξέλιξη? Πού είναι η λεπτομέρεια? Καταλαβαίνεις? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εσείς τι βλέπετε? Εγώ αυτό που βλέπω το βαθμολογώ. Εσύ πες μου ποια είναι η εξέλιξη η οποία πιστεύεις ότι έχει έρθει με τον καιρό μέσα από εδώ και σύμφωνα με αυτά που ακούς, με τις λεπτομέρειες που βλέπεις, με τα λάθη που κάνουν τα άλλα κορίτσια και εσύ, έχεις εξελιχθεί σε σχέση με τι? Τι προτείνω σήμερα, εννοείται? Όχι. Σε σχέση με τι έχει εξελιχθεί το στυλ σου από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα? Λες, τι είναι αυτό που το καθορίζει, ρε παιδί μου? Τι καθορίζει λοιπόν αυτή την εξέλιξη? Προς τα πού πάει? Τι έχεις κάνει? Δεν πάει σήμερα κάπου αλλού από αυτό που ήταν. Απλώς είναι σε πιο εξελιγμένη έκδοση. Ποια είναι η εξέλιξη? Αυτό ρώτησα από την αρχή. Ποια είναι η εξέλιξη λοιπόν αυτού του στυλ? XSJ, πώς λένε τα αυτοκίνητα? Τούρμπο. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Αυτό φαίνεται. Δεν. Δεν χωράει δεν μπορεί απάντηση. Να μην ξέρεις, εσύ, Εύα, δεν χωράνε λόγια. Δηλαδή, κάποιο άνθρωπο όταν εξελίσσεται δεν μπορεί να πει για τον εαυτό του εξελίχθηκα ως προσεκτικό. Μα εσύ το είπες ότι εξελίχθηκε το στυλ, δεν το είπαμε εμείς. Μα δεν μπορώ να εκφράσω αυτά που νιώθω με λόγια. Η εικόνα δηλαδή που οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Μόνο μέσα από την τέχνη. Μέσα από τα έργα του. Πιστεύω ότι από την μέρα που ξεκινήσαμε μέχρι τώρα και ως προς την επιλογή των ρούχων. Πιστεύω ότι συνδυασμό δηλαδή. Ναι, η επιλογή κατ' επέκταση και ο συνδυασμός. Και στις υφές και στα χρώματα, πώς μπορώ να τα συνδυάσω. Και επίσης και τα κόνσεπτ. Τα οποία μπορεί να λέγαμε άλλα αντάλλον στην αρχή. Εντάξει, αυτό τώρα τα σκέφτομαι ακόμα πιο καλά. Τι θα τέριαζε πιο συγκεκριμένο outfit για εκεί που πάω. Μπλέξαμε, είπαμε πολλά. Αλλά μάλλον δεν θα βγάλουμε άκρη. Θα το δούμε. Θα το δείξει η πορεία. Ευχαριστώ. Για να δούμε το σύνολο. 8,5. Ευχαριστούμε πολύ.